Κύριε Χαρίτση, έχετε βάλει και εσείς το δικό σας λουκανάκι για αυτό το σπουδαίο χώρο. Πώς αισθάνεστε σήμερα που βρίσκεται στα επίσημα εγγένεια? Σήμερα νομίζω ότι είναι μια μέρα γιορτής για την πόλη μας, για την Καλαμάτα. Μια πόλη που εδώ και δεκαετίες είναι άμεσα συνυφασμένη με τον πολιτισμό. Αποκτάει πλέον επιτέλους ένα ακόμα στολίδι για τον πολιτισμό της, το Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας. Είναι λοιπόν μια μέρα γιορτής. Επιτρέψτε μου να πω ότι είναι και μια μέρα δικαίωσης και συγχωρήστε μου το προσωπικό σχόλιο, αλλά το σκεφτόμουν στον δρόμο καθώς ερχόμουν ότι η ενασχόληση με την κεντρική πολιτική πολλές φορές έχει πίκρες και απογοητεύσεις. Υπάρχουν όμως και στιγμές που νιώθεις ότι οι κόποι μιας προσπάθειας ανταμείβονται. Και μια τέτοια στιγμή είναι και η σημερινή, γιατί το 2017 κάναμε μια μεγάλη προσπάθεια για να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε τη χρηματοδότηση του έργου του Ανοιχτού Θεάτρου από το ΕΣΠΑ. Μια προσπάθεια η οποία στέφθηκε με επιτυχία και σήμερα βλέπουμε και τους καρπούς. Συγχαρητήρια λοιπόν σε όλους όσοι συνέβαλαν έτσι ώστε το έργο αυτό να αποπερατωθεί. Το έργο ανήκει στο λαό της Καλαμάτας και πρέπει όλοι οι Καλαματιανοί και όλες οι Καλαματιανές να τα απολαύσουν. Να κάνω και μια προσωπική ερώτηση. Παρακαλώ. Έχετε περάσει στη γενιά που έχετε περάσει σπουδαίες στιγμές εδώ, λίγο πιο πάνω στο κάστρο. Τώρα κάτω από το κάστρο, αυτός ο χώρος πιστεύετε θα αφήσει τις ίδιες στιγμές και στη γενιά? Ελπίζω και για τις. Πολύ ωραία ερώτηση. Ελπίζω για τις νεότερες γενιές, όπως εμείς συνδεθήκαμε και οι δικές μας γενιές με το κάστρο, με όλες τις εκδηλώσεις, τις συναυλίες, τα παιδικό θέατρο. Που τις κουβαλάμε αυτές τις μνήμες μέσα μας. Ελπίζω ότι και οι νεότερες γενιές θα συνδέσουν τα παιδικά και εφηβικά τους χρόνια και τα νεανικά τους χρόνια με το Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας. Αυτό θα είναι νομίζω η καλύτερη υπηρεσία που έχουμε να προσφέρουμε όλοι στους πολίτες και κυρίως στους νέους ανθρώπους της πόλης μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Σήμερα βρισκόμαστε σε αυτόν τον όμορφο χώρο, σε αυτήν την όμορφη γωνιά της Μεσσηνίας, της Καλαμάτας, για να εγκαινιάσουμε ένα ανοιχτό θέατρο το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το μέλλον των κατοίκων της περιοχής και να συμβάλλει σημαντικά στην οικονομική, κοινωνική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής. Με την παρουσία μου σήμερα εδώ θέλω να συγχαρώ τον Δήμαρχο Καλαμάτας, τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, το Δημοτικό Συμβούλιο. Και γενικότερα θέλω να σας πω ότι αυτό το έργο εντάσσεται σε μια σειρά έργων τα οποία έχουμε να κάνουμε για την ευρύτερη περιοχή. Το Υπουργείο Εσωτερικών βρίσκεται σε μια στενή συνεργασία με το Δήμαρχο Καλαμάτας, με το Δήμο Καλαμάτας, προκειμένου να προχωρήσουμε όλα τα αναγκαία έργα για την περιοχή. Και σήμερα, σε αυτήν την όμορφη γωνιά, θα παραδώσουμε στην κοινωνία της Μεσσηνίας, στην κοινωνία της Καλαμάτας, αυτό το ανοιχτό θέατρο, το οποίο μπορεί να έχει αρκετές χρήσεις και προς όφελος της τοπικής κοινωνίας. Και φυσικά υπάρχει ένα μεγάλο σχέδιο για την ευρύτερη περιοχή από το Δήμο Καλαμάτας, το οποίο σχέδιο το Υπουργείο Εσωτερικών θα ενισχύσει με κάθε τρόπο. Κύριε Σαΐα, βρίσκεται σήμερα στην Καλαμάτα για την τελετή εγγενείων ενός σπουδαίου χώρου και θα τραγουδήσετε υπό τις οδηγίες του σπουδαίου Σταύρου Ξαρχάκου. Πείτε μας τα συναισθήματά σας και πώς σας φαίνεται ο ίδιος χώρος που θα τραγουδήσετε σε λίγη ώρα από τώρα. Καταρχάς είναι ένας υπέροχος χώρος που εύχομαι να φιλοξενήσει σπουδαία πολιτιστικά γεγονότα. Να είναι ένας χώρος που στο μέλλον θα προάγει την τέχνη. Είναι πάρα πολύ καλοφτιαγμένος. Απόψε τον εγγενιάζουμε και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη για αυτή την τιμή. Είναι και για μας πολύ τιμητικό που βρισκόμαστε εδώ μαζί με τόσο κόσμο που ήρθε να εγγενιάσει το θέατρο αυτό. Για μένα είναι ιδιαίτερη χαρά γιατί είναι και η πρώτη μου φορά στην Καλαμάτα. Δεν θυμάμαι να έχω ξανάρθει. Είναι μια πολύ όμορφη πόλη και πάρα πολύ ζεστό κόσμο. Και ας ευχηθώ στο θέατρο αυτό καλό ρίζικο και να φιλοξενεί τις ωραιότερες παραστάσεις από εδώ και πέρα. Καρούλη, πώς νιώθετε από απόψε? Είστε κι εσείς μέρος της ιστορίας στα εγγένεια του Ανοιχτού Θεάτρου Καλαμάτας. Νιώθω μεγάλη τιμή καταρχήν, γιατί μιλάμε για ένα χώρο τέχνης. Μιλάμε για έναν χώρο που από εδώ και πέρα θα εκφράζονται συναισθήματα, θα γίνονται εκδηλώσεις, θα βρίσκει ο κόσμος ένα χώρο για να εκφραστεί. Αυτό είναι το μεγαλύτερο έργο που μπορεί να γίνει και να σας πω την αλήθεια είναι και το μεγαλύτερο επίτευγμα ενός Δήμου. Να μπορεί δηλαδή
να βρίσκει χώρους όπου ο κόσμος θα εκφράζεται. Είναι μεγάλη μου τιμή, είναι μεγάλη μου τιμή που για άλλη μια φορά θα βρίσκουμε υπό τη διεύθυνση του Σταύρου Ξαρχάκου. Συγχαρητήρια στο Δήμο, συγχαρητήρια στην Καλαμάτα, γιατί πραγματικά πρωτοπορεί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ελπίζω να περάσουμε καλά. Είναι άλλος ένας χώρος μετά το Μέγαρο Χορού που δίνει υπεραξία στον πολιτισμό. Φυσικά. Της Πελοποννήσου, θα έλεγα. Φυσικά. Και το έχετε, το Μέγαρο το έχετε. Φυσικά. Γνωρίσει. Στο Μέγαρο έχω κάνει και εγώ παραστάσεις. Μιλάμε για ένα στολίδι. Και συγκεντρώνοντας όλα αυτά τα στοιχεία, βλέπουμε ότι η Καλαμάτα, γι' αυτό είπα πριν ότι πρωτοπορεί, πραγματικά πρωτοπορεί, και γίνεται πόλος έλξης και γίνεται σημείο αναφοράς για όλη την Πελοπόννησο. Και καλό θα ήταν αυτοί οι χώροι να ανοιχτούν και σε όλη την Πελοπόννησο και ξέρω τι γίνεται. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.